Βαρεθήκα τις διαφημίσεις στο YouTube, βαρεθήκα τις διαφημίσεις στην αρχή του βίντεο, πας να ακούς μουσική και πρέπει να κάνεις παράληψη τριών διαφημίσεων για να ακούσεις το κομμάτι σου. Βαρεθήκατε τα pop-up, τις διαφημίσεις που μπαίνουν στις ιστοσελίδες. Τώρα υπάρχει το κόλπο και αυτό θα μας το δείξει πίσω από την κάμερα που γελάει κιόλας ο κάμεραμαν που ασχολείται με τους υπολογιστές. Θράσο, έλα μπροστά να δείξεις για να δούμε πώς μπορούμε με εύκολο τρόπο να βγάλουμε τις διαφημίσεις από τον υπολογιστή μας. Γραφής. Ναι. Ωραία, λοιπόν, τώρα αυτό είναι ένα tip το οποίο δεν είναι καινούριο, είναι παλιό tip, αλλά και είναι παλιό tip, δεν είναι κάτι καινούριο, αρκετοί το ξέρουν, αλλά επίσης αρκετοί δεν το ξέρουν, το αγνοούνται και ταλαιπωρούνται είτε με αναδυόμενα παράθυρα, είτε με διαφημίσεις κάθε λίγο και λιγάκι στο YouTube. Είναι ένα χρήσιμο tip. Ας το δει ο κόσμος, παραδείγματος χάρη, και όσοι δεν το ξέρουν να το δοκιμάσουν. Ναι, είναι έτσι. Αυτό το φαινόμενο που μπαίνουμε μέσα να δούμε ένα βίντεο. Ακριβώς, όπως YouTube. Τώρα εδώ πατάμε να δούμε ένα βίντεο και βγάζει διαφήμιση. Μετά από 5 λεπτά θα βγάλει και άλλη διαφήμιση. Και οι περισσότερες από αυτές τις διαφημίσεις δεν μπορείς καν να τις διακόψεις. Πρέπει να περάσουν όλα τα δευτερόλεπτα. Αυτό ταλαιπωρεί πολλούς που μπορεί να θέλουν να ακούσουν ένα τραγούδι, να δουν κάτι. Είναι και εκνευριστικό. Όπως και τα αναδυόμενα παράθυρα. Και όπως είπα. Υπάρχει καιρό, δεν είναι κάτι καινούριο και πολλοί το ξέρουν, αλλά πολλοί το αγνοούν. Οπότε θα το βγάλουμε αυτό το tip. Ωραία, λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση τι μπορούμε να κάνουμε, λοιπόν, να μην έχουμε διαφημίσεις, να μην πηγαίνει κατευθείαν στο βίντεο. Ακριβώς, και να μην σταματάει κάθε λίγο και λιγάκι, να μην υπάρχουν γενικά οι διαφημίσεις και όχι μόνο στο YouTube αλλά και σε διάφορα άλλα site, να μην εμφανίζονται διαφημίσεις ή αναδυόμενα. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε ανοίξει σαν browser, έχουμε τον Firefox. Θα πάμε εδώ στις γραμμούλες που έχει, άνοιγμα μενού εφαρμογής. Ναι, okay. Που λέει άνοιγμα μενού εφαρμογής. Θα πάμε πρόσθετα και θέματα. Ωραία, θα μας πάμε, πετάει σε ένα άλλο παράθυρο, βλέπω. Ακριβώς, στη διαχείριση προσθέτων μας πετάει. Okay. Θα πάμε στις επεκτάσεις και θα γράψουμε εδώ πάνω, κάποια ήδη προτείνονται, αλλά θα γράψουμε εδώ πάνω Adblock. Adblock. Ωραία. Και enter. Και θα κάνουμε search. Μας βγάζει αυτά που προτείνονται. Συνήθως, γενικά, προτιμάμε αυτά τα οποία έχουν καλές κριτικές, που έχουν ήδη δοκιμαστεί, δηλαδή για κάποιους που δεν γνωρίζουν. Την παρούσα στιγμή ξεχωρίζουν, παραδείγματος χάρη, το uBlock Origin και το AdBlock Ultimate. Ένα από αυτά θα προσθέσουμε. Και αν κάποιον δεν τον ικανοποιεί, με την ίδια ευκολία που θα το προσθέσουμε, με την ίδια ευκολία μπορεί να το αφαιρέσει και να προσθέσει κάποιο άλλο. Θα προσθέσουμε το AdBlock Ultimate. Πατάμε πάνω του. Να ρωτήσω κάτι, χρειάζεσαι κάτι γι' αυτό? Όχι. Απολύτως τίποτα, είναι free. Είναι free. Πατάμε προσθήκη στο Firefox. Okay. Μας βγάζει και ένα παραθυράκι που το έχει. Δεν επιβαρύνουν και γενικά το σύστημα δεν το επιβαρύνουν. Δεν θα δει κάποιος κάποια διαφορά στο σύστημά του. Θα βγάλει ένα παραθυράκι που λέει προσθήκη. Προσθήκη. Να επιτρέπεται η εκτέλεσή του σε ιδιωτικά παράθυρα. Αν κάποιος δεν θέλει, δεν το επιλέγει. Πατάμε εντάξει. Εδώ σε ρωτάει απλά αν θες να κάνεις κάποιο donation. Αν θέλει κάποιος, κάνει. Το κλείνουμε και κάνουμε επανεκκίνηση τον Firefox. Κλείνουμε το Firefox και τον ξανανοίγουμε. Ακριβώς. Okay. Τον ξανανοίγουμε. Έχει προσθεθεί εδώ πάνω, Νάτος. AdBlocker Ultimate. Πάνω έτσι. Στη γωνία, δεξιά. Και τώρα, αν πάμε στο YouTube, παραδείγματος χάρη. Μάλιστα. Αν πάμε στο YouTube και πάμε στο ίδιο βιντεάκι που πριν μας εμφάνισε την διαφήμιση και μπορεί να έχει άλλες 5-6 διαφημίσεις μέχρι το τέλος του. Άμα πάμε στο ίδιο βιντεάκι που βάλαμε και πριν, αυτό. Βλέπω ότι σας αρέσει αυτό το τραγούδι του συγκεκριμένου. Ναι. Θα ανοίξει. Ωραία. Φυσικά χωρίς διαφήμιση. Κατευθείαν, δεν το. Και δεν θα βγάλει καμία διαφήμιση. Το ίδιο θα συμβαίνει και, με sites. Από τον Firefox τώρα που το προσθέσαμε και με sites τα οποία σου πετάνε διαφημίσεις ή αναδυόμενα παράθυρα θα εξαφανιστούν αυτά. Δεν θα βγαίνουν. Άρα και οι φίλοι μας μπορεί εύκολα να το φτιάξουν αυτό. Δεν είναι δύσκολο. Πάρα πολύ εύκολα. Δεν είναι καινούργιο, είναι παλιό και πολλοί το ξέρουν. Απλά πολλοί το αγνοούνται και το αγνοούν. Δεν το ήξερα καν. Και ταλαιπωρούνται. Και τώρα ο τρόπος να το αφαιρέσεις, πας. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να το αφαιρέσω τώρα. Εντάξει, πας πάλι εδώ πρόσθετα και θέματα. Πρόσθετα και θα πας αφαίρεση. Πας εδώ να το διαχείριση των επεκτάσεών σας, ενεργές επεκτάσεις, okay. Σου έχει το AdBlocker Ultimate. Πας εδώ στις τρεις τελίτσες και πατάς αφαίρεση. Τόσο απλά. Και αφαιρείται. Και μπορείς να ξανακάνεις το ίδιο να βάλεις κάτι άλλο. Έτσι. Πολύ αυτό όμως. Είναι όλο. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Και τέλος οι διαφημίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, ρε φίλε. Να μια συμβουλή που πήρατε από αυτό το βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση.